我也希望你能为推动中国和希腊的友好关系发挥重要的作用。Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση. Πήγαμε και ένα πολύ όμορφο πράσινο τσάι από την πόλη καταγωγής του πρέσβη. Ήταν μια πολύ ειλικρινής κουβέντα. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα στη σχέση μας με την Κίνα. Ενδεικτικά, ο Κινέζος πρέσβης μου είπε ότι ένας Κινέζος μπορεί να πάρει στην Αμερική μια βίζα για 10 χρόνια, ενώ στην Ελλάδα θα πάρει μια βίζα για κάποιες εβδομάδες ή κάποιους μήνες. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξει δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το καθεστώς και να μπορούν οι Κινέζοι πιο εύκολα και για μεγαλύτερο χρόνο να έρχονται στη χώρα μας. Μιλήσαμε βέβαια δια μακρόν και για τις εμπορικές μας σχέσεις, με αφορμή την επένδυση της Κόσκο, αλλά όχι μόνο την επένδυση της Κόσκο. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα στην Ελλάδα από τους Κινέζους. Έχουν τη διάθεση. Μου είπε ότι υπάρχει μια συζήτηση και για τα τρένα, με τη Τρενοσέ. Υπάρχει διάθεση. Βέβαια, υπήρξε και ένα μικρό καμπανάκι ότι σε περίοδο παγκοσμιοποίησης τα κεφάλαια κινούνται πολύ γρήγορα, άρα ναι μεν έχουμε υπομονή, όπως μου είπε, αλλά πρέπει και εσείς να κινηθείτε γρήγορα και να πάρετε τις αποφάσεις που πρέπει. Εμείς, είπε ο πρέσβης και συμφώνησα μαζί του, πιστεύουμε στις στενές σχέσεις που πρέπει να έχει η Κίνα με την Ελλάδα ως ευρωπαϊκή χώρα, ως πύλη της Ευρώπης και πρέπει να κινηθούμε γρήγορα στη σωστή κατεύθυνση. Οι άλλοι έξω, εδώ, Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Και εκτός της κοινωνικής. Δεν είναι κάτι.